Θέλω να σας πω κάτι και σηκώνομαι και όρθιος από ένδειξη σεβασμού και κατάπληξης. Πήγαμε σε πολλούς συλλόγους και θα πάμε και σε πολλούς. Αυτό που συμβαίνει στη Βέρεια δεν αδικώ κανέναν πρόεδρο, δεν θα δικήσω. Αλλά ρε παιδιά, πρέπει να το δείτε λιγάκι τι συμβαίνει με τον κύριο Τοπαλίδη Κωνσταντίνο και τρέχει επί ένα μήνα, μέρα, μεσημέρι, πρωί, βράδυ στους συλλόγους. Δεν κοιμάται, δεν τρώει, δεν ονειρεύεται, είναι κάτι το φοβερό. Τον έχω λατρέψει για τη σεμνότητα, το πάθος. Δηλαδή, έτσι κάνει. Πού είσαι καλή εσύ με τα φαγιά? Εμένα ρώτα την καημένη. Εχάσισα το να το σε σπίτι. Και χθες μέσα στη ζέστη γυρίσαμε πόσα φορτιά μας. Γυρίσατε με την Ντούκα. Ήταν μαζί σου και στην Ντούκα. Λοιπόν, έτσι κάνει και στις εκδηλώσεις όλες τις δράσεις του συλλόγου. Έτσι και εμάς μετά τον, ναι. Θέλω να πεις δυο λόγια, ρε Κώστα, γιατί έχω πάθει περιπέτεια μαζί σου, δηλαδή. Να μας πει το παράδειγμα. Και τι δεν λέγεται το συμβουλίο, που είμαστε μιλήκοι καλός συμβουλίο. Μοναχώς εκτό θα επίλυνε. Ο εκατόντα πρόεδρε. Θέλει να αναλάβει τα προεδρία. Η κυρία Υπουσκάπη των Λάκων, να ξέρετε. Στις εκλογές θα αναλάβει πρόεδρε. Λοιπόν, η συνεργασία μας με τον Τάκη τον Κομβακίδη ξεκίνησε εντελώς συμπτωματικά μέσω ενός φίλου, πολύ καλού φίλου και χορηγού του συλλόγου, του κυρίου Πέτρου Καγγελίδη, ο οποίος ανεξάρτητα αν τρέχω και εγώ, τρέχει και αυτός μαζί μου, τρέχουμε μαζί. Ναι, Κώστα, πες το γιατί. Και οι δύο, έτσι. Πέτρο, με συγχωρείς, σε αδίκησα. Έπρεπε να το αναφέρω εγώ. Πες μου. Πάει μια απόσταση. Ξεκίνησε αυτή η συνεργασία μας και από τότε το πρόβλημα σε μένα ήταν το ότι θα έπρεπε αφού ενημερωθούν οι συνεργάτες να πάρουμε μια απόφαση ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να γεμίσουμε, αν όχι να γεμίσουμε τουλάχιστον κατά πλειοψηφία αυτό το υπέροχο θέατρο που έχουμε εδώ, το Μελίνα Μερκούρη, να το δει ο κόσμος, να μπορέσει να γελάσει λίγο, γιατί μέσα στις δυσκολίες που περνάμε αυτό το διάστημα καταλαβαίνετε ότι το γέλιο μας λείπει πάρα πολύ. Βέβαια δεν θα μπορούσα να παραλείψω και από το σπίτι, γιατί κακά τα ψέματα ότι άμα δεν είχα και τη στήριξη από το σπίτι δεν θα μπορούσα να κάνω αυτά τα πράγματα που μου αναφέρει ο Τάκης και όλοι εσείς, έτσι. Σήμερα είχα τη μεγάλη τιμή να γνωρίσω και από κοντά τον κύριο Βουτσά. Έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος απλόχερα με το γέλιο του μας δίνει ζωή. Πιστεύω να το καταλάβατε όλοι αυτό το μεγάλο του ατού, το ποτέρημα. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που θα συμμετέχει σε αυτή την ομάδα τη θεατρική στο Άλσος αύριο στις 9 και 4 το βράδυ, που θα μας δώσει ακόμα πιο πολύ γέλιο με την παράσταση που θα συμμετέχουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, η Έρικα, ο Τάκης, ο κ. Ζουτσάς. Και το σύλλογο στο χορευτικό εκεί. Και το χορευτικό το δικό μας το τμήμα που θα συμμετέχει και αυτό. Έτσι. Και θέλω να αγκαλιάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μόνο προσπάθεια ενός ανθρώπου. Εγώ το δήλωσα, το δηλώνω και θα το δηλώνω. Εμείς είμαστε θελοντές. Είτε το θέλουν κάποιοι άρχοντες τοπικοί να το καταλάβουν, είτε όχι. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε αξιώματα, ούτε τίτλοι, τίποτε. Είμαστε θελοντές. Αυτό το λάβουν το μήνυμα, γιατί κάποια στιγμή τον εθελοντισμό τον έχουν παραμελήσει παντελώς. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιες άλλες καταστάσεις, αλλά δυστυχώς αυτό δεν τα πέρασε. Νομίζω ότι ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών που έχουμε εδώ και 35 χρόνια στην περιοχή μας και είναι τιμή μας που είμαστε ο μοναδικός σύλλογος, θα το πω και θα το ξαναπώ, ο μοναδικός σύλλογος σε πόλη μέσα, σε πόλη, όχι σε χωριό. Ξέρετε τι σημαίνει στο χωριό και ξέρετε τι σημαίνει στην πόλη. Από τις 12 έρχεται η αστυνομία να μας σταματήσει. Με παιδιά τα οποία φιλοξενούμε για 3 και 4 μέρες, για 100 άτομα, όπως είπε και η ταμεία του συλλόγου, χωρίς αυτή την υποστήριξη της ομάδας, τους συνεργάτες δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Έχουμε 100 άτομα καλεσμένους φέτος 25-26 Ιουλίου για 3 μέρες. Θα ετοιμάσουμε τώρα, μετά την παράσταση, θα ετοιμάσουμε το πλάνο μας, να τους ετοιμάσουμε το φαγητό, τον ύπνο, όλα αυτά με προσωπική δουλειά. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία και τη βοήθειά σας. Έστω και έναν καλό λόγο. Όχι να βγούμε από εδώ και να πούμε τι έκαναν εκεί στο σύλλογο, πήγανε, φάγανε, ήπιανε, φέρανε και το βουτσά και τελείωσε η υπόθεση. Όλοι έτσι θέλουν να περνάνε από εδώ. Θα το ξέρετε. Αλλά δυστυχώς όμως για μας είναι τρόπος ζωής.
είναι το δικό μας το καφενείο. Εμείς λέμε ότι πάμε στο καφενείο μας, κύριε Κώστα. Εδώ μέσα ερχόμαστε με τα παιδιά, να συζητήσουμε, να λύσουμε τα θέματά μας, να πιούμε τον καφέ μας, να πιούμε την πύρα μας και να πούμε αυτά τα οποία μπροστά μας έχουμε να κάνουμε. Δυστυχώς δεχόμαστε πολλές αντιξοότητες. Έχουμε πολλές αντιξοότητες. Μάλιστα, συγκεκριμένα, ξέρει και ο κύριος Αλέκος, είχαμε την Κυριακή το βράδυ, λέω, στην Εύηχη πόλη, για ένα πανό το οποίο θέλαμε να το στήσουμε μπροστά στο Δημαρχείο και τελικά δεν το στήσαμε μπροστά στο Δημαρχείο, το στήσαμε μπροστά στην πλατεία Ορολογίου. Ένα μεγάλο πανό, σε ολόκληρη πόλη. Γιατί το θέλουν κάποιοι. Πρέπει το θέλουν κάποιοι, αλλά δεν πειράζει. Θα τα δεχτούν όμως και αυτά. Γιατί αυτά είναι όλα δανεικά. Εδώ θα σας πω, σας ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι εδώ σήμερα, που μας θυμίσατε με την παρουσία σας.